Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή χωρίς παροπίδες και απόψε μαζί σας. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινούμε φυσικά από τον εντυπωσιακό Easy Flyer, τον υπτάμενο νικητή του κυπέλλου 25ης Μαρτίου. Πραγματικά εξέπληξε. Εντάξει, έδειξε από νωρίς ότι πρόκειται για πάρα πολύ καλό άλογο. Και όταν εννοώ από νωρίς, από την προετοιμασία του για την πρώτη του συμμετοχή. Και νομίζω ότι το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο σε αυτή του τη συμμετοχή κυρίως. Ναι, πράγματι ήταν εντυπωσιακό ο Easy Flyer. Μπορούμε να πούμε ότι εξουδετερώσε το Γενεσιό. Ναι. Ακολούθησε τον ρυθμό του και στο τέλος όχι μόνο κατάφερε να κερδίσει, αλλά να αποσπαστεί και να επιβληθεί με 7 μίκη περίπου, αν θυμούμε καλά. Και έδειξε ότι πρόκειται για κλασικό άλογο. Σίγουρα. Άλλωστε προέρχεται από γενεαλογία κλασικό άλογο. Ναι, ναι, είναι η μητέρα του. Η Αλεξία Σάντι. Τσακουντίνα. Ναι, αντάλογα του κυρίου Σάντι, νομίζω είναι γνωστά στην Κυπριακή Υποδρομό. Σωστό. Από εκεί πέρα. Εντάξει, εν τέλει έτρεξε καλά. Πολύ καλά εν τέλει. Ναι. Αρκετά καλά. Και άτυχη, ανερωτήθηκε στην εκκίνηση. Ναι. Ίσως να τερμάζει πιο καθαρά στη δεύτερη θέση. Ο νικητής ήταν πολύ μπροστά. Ήταν όμως πάρα πολύ καλή η εμφάνιση και για την εν τέλει. Εντάξει, από εκεί και πέρα, βλέποντας έτσι λίγο τους νικητές της προηγούμενης συνάντησης. Βιρτζίνια έτρεξε αρκετά καλά. Πολύ στην, καλά. Πανεφάνιση έτσι, μετά την συμμετοχή την πρόσφατη που βάλει στο ενεργητικό τη, κέρδισε πολύ εύκολα. Και Βαρούμρετ. Και καλή επίδοση για την Βιρτζίνια. Ναι, και καλή επίδοση. Και Βαρούμρετ εντάξει ήταν μαχητικό, κατάφερε να κερδίσει. Και ο Ρένο Τσακούρα πρόσωπο αναβάτησε συνάντηση με τρεις νίκες και το κύπελο. Ο Κυριακό Μιλιώτη τον παρουσίασε σε εξαιρετική φόρμα. Από εκεί πέρα είχαμε και ένα ατυχέ συμβάν στην τελευταία υποδρομία με δύο ανατροπέ. Ναι. Ευτυχώ οι αναβάτε δεν έπαθαν οτιδήποτε. Δυστυχώ όμω το άλογο Ζήνων έπαθε ανεπανόρθωτη χώρα. Ήταν και υπευλήθη στην Ασία. Η Ζούλα δεν έπαθε κάτι νομίζω. Ναι, όχι, όχι δεν έπαθε. Ναι, μόνο ο Ζήνων. Και απλά ολοκληρώνοντα να αναφέρω το δίδυμο που διαμόρφωσε η οικογένεια Σεφταλή με Ιντέλιο και Σκύπινι. Σου γιο άλογα που έτρεξαν και αυτά πολύ καλά. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις κατατάξεις. Πώς διαμορφωθήκαν. Λοιπόν, πάμε πρώτα στους αναβάτες να δούμε ότι ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας με μία νίκη είναι 7-33. Ο Ρέων Τσακούρας με το hat-trick που πέτυχε είναι 7-28. Τρίτος Γιώργος Σταυρνίδης με 20. Τετάρτος Παναγιώτης Δημητσάλης με 20. Μέπτος Μιχάλης Πεπός με 12. Έκτος Δημήτρης Κεφάλης με 12. Έβδομος Παναγιώτης Ανδρέου με 9. Όγδοος Χαράλαμπος Ανδρέου με 8. Ένατος Ανδρέας Αθανασίου με 7. Και δέκατος Χρήστος Παύλου με 7. Πάμε στους προπονητές. Χρήστος Χριστοφόρου με μία νίκη, 7-25, ακολουθεί ο Πανίκο Τσακούρας με 18, τρίτος Χρήστος Πετρούτσος με 16, τετάρτος Ναρχαϊδά με 14, πέμπτος Κυριακός Ροδί Κυριακού με 11, έκτος Τελειονέφιλου με 10, έβδομος Γαβρίλο Τσαβατσίδης με 10, όγδος Πανίκος Νικολάου με 9, ένατος Κουκό Νικολάου με 9 και δέκατος Γιώργος Τσιλεβής με 7. Μάλιστα, αυτά όσον αφορά και τις κατατάξεις. Πάμε σε μικρή διαγωγή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στην εκπομπή μας χωρίς παροπίδες. Χάρη, έχουμε τη συνάντηση της Τετάρτης. Μια συνάντηση που γραμβάνει και πάλι είναι υποδρομή, άρα θα έχουμε το μεγάλο Jackpot 9 και πάλι. Το οποίο μεγαλώνει, φτάσε τις 104 περίπου χιλιάδες ευρώ, το εγκειμένο ποσό. 104. Σίγουρα, πολύ μεγάλο ποσό. Έχουμε και ένα μεταφερόμενο τετράκα στην πρώτη φορμή. Και άλλα μεταφερόμενα θα τα πούμε στη συνέχεια. Εντάξει, από πλευρά προγράμματο έχουμε ένα πρόγραμμα 9 υποδρομιών, μάλιστα γεμάτε υποδρομίε οι περισσότερε. Δεν είναι εύκολε οι υποδρομίε, φαίνεται. Χωρί να έχουμε τα πολύ μεγάλα φαβορή, ίσω στοιχηματικό φαβορή θα είναι ο Γερατσιώτη. Ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω οι υπόλοιπε υποδρομίε δεν θα έχουμε το μεγάλο τουλάχιστον φαβορή. Εντάξει, δεν φαίνεται να έχουμε τα απόλυτα φαβορή, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι. Δηλαδή που να στείλει μόνο Αλέξιος ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Φαίνονται ανταγωνιστικές υποδρομίες. Έχουμε κάποια φαβορή, στοιχηματικά φαβορή. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δούμε τις συμμετοχές της πρώτης υποδρομίας. Στα 1000 μέτρα η απόσταση, 30 φιλένια με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Φωνή Λαού με τον Μιτσίδη, Αρέφης με τον Μαθητόμενο Ηρακλέο Σκούρμουζο, με τον Παναγιώτη Ανδρέου Σέντορ με τον Κλεόπα. Majestic 12 με τον Μαθητεύωνο Γκαντσαλή, Σέρπικο με τον Ανδρέα Θανασίου, Ελκακουίνο με τον Χαραλάμπο Ανδρέου, Βίτης Λέιτ με τον Καποδίστρη, Ανωστός με τον Κωνσταντίνο Ιάννου, Τιτάνας με τον Σταυρνίδη, 11 συμμετοχές.
στην πρώτη υποδρομία. Λοιπόν, πρώτη υποδρομία, χάρη, εντάξει, ξεκινούμε με δύσκολα, δεν είναι εύκολη υποδρομία. Είναι σταθερή και σε καλή φόρμα η φωνή λαού. Μπορεί να διεκδικήσει την νίκη σίγουρα σε αυτόν τον όμιλο. Ελκακουίνο σε αυτού του ομίλου και στην απόσταση είναι και αυτό αρκετά καλό. Επιστρέφει ο Βίτη Λάιτ, έχει μια καλή δοκιμή στο ενεργικό του Βίτη Λάιτ. Δείχνει ότι επιστρέφει σε καλή κατάσταση. Εντάξει, περίπου έτσι τα βλέπω και εγώ, ότι ο Ελκακουίνο μπορεί να διεκδικήσει νίκη, έχει και χαμηλά βάρη. Φωνή λαού σίγουρα σταθερή για ευνοϊκή απόσταση. Εντάξει, είναι ανάλογο, επειδή έχουμε και το τέτρακάστ, το οποίο μπορεί για τη διάκριση. Είχε καλή θηρίδα με τον μικρό Καντζαλί. Νομίζω η Majestic 12 μπορεί να ελπίζει σε μια θέση στο τέτρακάστ. Μάλιστα. 11 Μαρτίου, Χριστινιός Λας στην νίκη, 30 Φιλένια στην 1η θέση, Φωνή λαού στην 2η, Majestic 12 στην 5η, Σέρπικο στην 7η και Ελκακουίνο στην 4η θέση. Αυτή η στιγμή είχε στην κίνηση τη 6η υποδρομία για την πρωτοπορία προσπαθεί από τον εσωτερικό διάδρομο. Ο Χριστινιός Λας, ο οποίος θα πάρει την πρωτοπορία μάλιστα καθαρά για να οδηγήσει μπροστά από την 30 Φιλένια και την Φωνή Λαού. Πιο πίσω ο Βάσκο βελτιώνει την θέση του και γράμψη είναι εξωτερικά. Πλησιάζει το 600, ο Χριστινιός Λας βρίσκεται στην πρωτοπορία και προηγείται 2-3 μήκη. Τη Φωνή Λαού, πιο πίσω 30 Φιλένια, ακολουθεί με το Κιγκραμψίν είναι στην συνέχεια. Πλησιάζοντας τώρα το 400, με το Χριστινιός Λας να βρίσκεται στην πρωτοπορία υπό πίεση. Ακολουθούν τα άλογα που είναι στη δεύτερη και τρίτη θέση, η Φωνή Λαού και οι 30 Φιλένια. Πιο πίσω είναι ο Ελκακουίνο με King Ramsey. Χριστινιός Λας έχει το πλέον έκτημα. Φωνή Λαού ακολουθεί τη δεύτερη θέση, 30 Φιλένια. Τώρα κάνει το φινιστή για κάτι καλό. Η Σιρήμενα με το Χριστινιός Λας να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Υπερέχει 2-3 μήκη τη Φωνή Λαού και τη Σιρήμενα που έρχεται από την εξωτερική. Με το Χριστινιός Λας πολύ δυνατό για να κερδίσει εύκολα. Φωνή Λαού στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω Σιρήμενα. Και Ελκακουίνο. Πρώτη υποδρομή, Ελκακουίνο, Φωνή Λαού, Βίτης Λάιτ, Majestic 12. Ελκακουίνο, Φωνή Λαού, Βίτης Λάιτ, Majestic 12. 8-2-9-6, 8-2-9-6. Πάμε να δούμε τα καλύτερα γκανιά. Δεύτερη υποδρομή, Γερατζόντης με το 2. Τρίτη υποδρομή, Βροντίας με το 1. Ένατη υποδρομή, Μικρή Στυλιάνα με το 3. Δεύτερη υποδρομή, Γερατζόντης με το 2. Τρίτη υποδρομή, Βροντίας με το 1. Ένατη υποδρομή, Μικρή Στυλιάνα με τον αριθμό 3. Καλύτερα δίδυμα. Δεύτερη υποδρομία Γερατζόντης Γκάντι 2-4, τρίτη υποδρομία Βροντέας Μάντιος 1-2 και ένατη υποδρομία Μικρή Στυλιάνα Respect 3-10. Δεύτερη υποδρομία Γερατζόντης Γκάντι 2-4, τρίτη υποδρομία Βροντέας Μάντιος 1-2 και ένατη υποδρομία Μικρή Στυλιάνα Respect 3-10. The Outsider. Πέμπτη υποδρομία Flank to the Moon με το 5, έβδομη υποδρομία Παναμέρα Boy με το 7. Πέμπτη υποδρομία Flank to the Moon με το 5, έβδομη υποδρομία Παναμέρα Boy με τον αριθμό 7. Δεύτερη υποδρομία 1200 μέτρα Πάτης Πάρ με τον Μαθητόπουλο Δημητρίου, Γερατζόντης με τον Ρένο Τσακούρα, Μικρή Τζορτσίνα με τον Παύλου, Γκάντι με τον Καποδίστρια, Εύα Μέντες με τον Μινά Κωνσταντίνου, Δικιάρχος με τον Χράλα Μαδρού Φαμπρίνιο με τον Ευτυχή. Επτά οι συμμετοχές στην δεύτερη υποδρομία. Είπαμε αν υπάρχει στοιχηματικό φαβορή σε αυτή τη συνάντηση χάρη, θα είναι ο Γερατζόντης, ο οποίος επανεμφανίστηκε τον προηγούμενο μήνα. Έτρεξε πάρα πολύ καλά. Φαίνεται πολύ έτοιμος. Φαίνεται ότι σε αυτόν τον όμιλο έχει τον πρώτο λόγο τουλάχιστον. Mm-hmm. Ναι, είναι φαβορή στον όμιλο αυτό ο Γερατζόντης. Φαίνεται ότι είναι πιο έτοιμος από ό,τι στην προηγούμενη συμμετοχή του. Εντάξει, πέρα τη μικρή απόσταση είναι σταθερός ο Γκάντι. Πιστεύω ότι ακολουθεί. Επίσης, Εύα Μέντες τρέξε καλά στην τελευταία συμμετοχή της. Μάλιστα. Να πω για τον Δικαίαρχο, ο οποίος επιστρέφει πολύ καλά προπονημένος. Εντάξει, έχει αρκετή αποχή των άλογων αυτών. Καλών άλογων. Θυμίσουμε ότι στην τελευταία συμμετοχή είχε κερδίσει τη Βάνια Ιωάννα. Έχει αποχή. Είναι καλά προετοιμασμένος. Δικαιούται τύχη σε αυτόν τον άλογο. Και είναι και γρήγορος. Είναι και γρήγορος, ναι. 28 Φεβρουαρίου, Μιζλάνα στην νίκη. Πάτης Πάουερ στην 8η θέση. Γερατζόντη στη 2η. Μικρή Τζορτσίνα στην 5η. Πάμε να δούμε την υποδρομία. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί κίνηση τη 4η υποδρομία για την πρωτοπορία. Προσπαθούν τρία άλογα. Πάτης Πάουερ, Μιζλάνα, Μιζλάνα. Τώρα φαίνεται να παίρνει την πρωτοπορία και να οδηγεί τον όμιλο. Από τον Πάτης Πάουερ που ακολουθεί η 2η. Ο πίσω είναι ο Γερατζόντη. Μικρή Λεωνόρα στη συνέχεια. Μικρή Τζορτσίνα, Κυριακή Κι, Χουρικάν. Με Μπελατρίξ που είναι πίσω όπως και η Ναγκίνη και η Θεανό, 800. Στην πρωτοπορία βρίσκεται η Μίσνανά, υπερέχει ένα μήκος, 1,5 του Γερατζόντη. Ο Πάτης Πάουερ είναι στην εσωτερική, μικρή ο Λεωνόρα πιο έξω. Μικρή Τζορτσίνα στην πέμπτη θέση και η κυρία Κική στην έκτη, 600. Προσπαθεί να ελέγξει το ρυθμό η Μίσνανά από τον Γερατζόντη, ο οποίος είναι στο 1,5 με 2 μήκη πίσω της. Στη συνέχεια προσπαθεί ο Πάτης Πάουερ για να περάσει αυτός τρίτος, 400 με τη Μίσνανά στην πρωτοπορία, υπό πίσω ο Γερατζόντης προσπαθεί να κρατήσει επαφή. Ο Πάτης Πάουερ και τα πιο πίσω είναι στην τρίτη θέση και στην τέταρτη μικρή Ελεονόρα. Με τη Μίσνανά στην πρωτοπορία ο Γερατζόντης συνεχίζει να την καταδιώκει στο 1,5 μήκος.
Πιο πίσω είναι ο Πάτης Πάρος στην τρίτη θέση με τη Μίσνα Νά στην πρωτοπορία. Ένα-ενάμιση μήκος από το Κερατζιώτη. Πιο πίσω Κυριάκη εκεί για αμοιβόμενη θέση με τη Μίσνα Νά. Να έχει τις δυνάμεις να ξεφεύγει τώρα στα 3-4 μήκη. Μίσνα Νά θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Κερατζιώτη στη δεύτερη θέση, Κυριάκη εκεί. Και Μπελατρίξ. Δεύτερη υποδρομία, Γερατζιώτης Γκάντι, μικρή Τζορτσίνα Εβα Μέντες. Γερατζιώτης Γκάντι, μικρή Τζορτσίνα Εβα Μέντες. 2-4-3-5, 2-4-3-5. Αμέσως η τρίτη υποδρομία. Χίλια μέτρα, Βροντέας με τον Μινά Κωνσταντίνου, Μάντιος με τον Δημητσάνη, Σοφία Αντζέ με τον Μαθητοφόρο Δημητρίου, Μαντατόρ με τον Παναγιώτη Ανδρέου Ρουκαμπόλ, με τον Χαρά Μαδρέου Σαμάκ, με τον Καποδίστρια Μόση, με τον Σταυρίδη και Τάσολος με τον Αδάμ. Οκτώ συμμετοχές, τρίτη υποδρομία, Χαρή. Λοιπόν, πιστεύω ότι τα δύο πρώτα άλογα, Βροντέας και Μάντιος, υπερέχουν κάπως των υπολείπων, ναι, και πιστεύω ότι έχουν το προβάδισμα. Μάλιστα, είναι 8 ετή, τα υπόλοιπα άλογα είναι 9 ετή και πάνω. Στην απόσταση αυτή πιστεύω ότι πάντα υπολογίσιμος είναι ο Σοφίας Τζεμ. Είναι αυτή η απόσταση αγαπημένη του. Μάλιστα, σωστό. Μπορεί να πρωταγωνιστήσει. 6 Ιανουαρίου, Ροδίτης διώξει την νίκη, Βροντέας στη δεύτερη θέση, Μάντιος στην δεύτερη, Σαμάκ στην ένατη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση τη δεύτερη υποδρομία. Έχει καλή εκκίνηση ο Ροδίτη Γιούκ που θέλει να πάρει από την αρχή την πρωτοπορία και θα την πάρει ο Ροδίτη Γιούκ. Πιο πίσω από η Άλμισσα, εξωτερικά τώρα ο Μάντιο τοποθετείται σε καλή θέση. Αλλά και η Σαμάκο Ενίαλο ψάχνει ένα πέρασμα. Μποναβεντούρο Βροντέα εξωτερικά θέλει αλεπτοθέσει όπω και η Έλα Καρδιά μου που βελτιώνει θέση πιο πίσω με τον Ροδίτη Γιούκ στα δύο μήκη από την Σαμάκ. Πιο πίσω τρέχει εξωτερικά ο Μάντιο, ακόμη πιο έξω είναι ο Βροντέα. Ο Ενίαλο που φαίνεται να έχει πρόβλημα και να σταματάει. Εσωτερικά η Μποναβεντούρα, Έλα Καρδιά, πρωταθλητή Ροδίτη Γιούκ. 2-3 μήκη. Από τον Μάντιο που πιέζει ο Βροντέα. Εσωτερικά η Άλμισα, έμεινε πίσω η Σαμάκ. Ροδίτη Γιούκ ελέγχει πλήρω ρυθμό στο σημείο αυτό. Είναι στα 4 μήκη από τον Μάντιο και τον Βροντέα κοντά στο 400. Ροδίτη Γιούκ σταθερά στην πρωτοπορία. Πιο πίσω πιέζει ο Μάντιο, πιέζει ο Βροντέα. Εσωτερικά η Άλμισα. Ο Ροδίτη Γιούκ μπαίνει με άνεση στην πρωτοπορία στην ευθεία. 7 μήκη μπροστά από τον Βροντέα, τον Μάντιο. Προαθλητής τώρα κάνει finish εξωτερικά. Ο Ροδίτης Γιούκ όμως είναι πάρα πολύ μπροστά. Είναι 6 μήκη από τον Βροντέα. Ροδίτης Γιούκ από την αρχή στην πρωτοπορία για να κερδίσει δια υγιεινού περιπάτου. Πιο πίσω είναι ο Βροντέας, ο πρωταθλητής. Και στην τέταρτη θέση είναι ο Μάντιος με την Μποναβεντούρα. Για την τέταρτη θέση. Τρίτη φορμιά Βροντέας, Μάντιος, Σοφία, Σαμάκ. Βροντέας, Μάντιος, Σοφίας, Τζεμ, Σαμάκ. 1-2-3-6, 1-2-3-6. Τέταρτη υποδρομία, 1600 μέτρα. Σέρπε Κρίς με τον Ανδρέα Αθανασίου, Τιάγκο με τον Χαράλα Μανδρέου, Ακτής με τον Κυριακίδη, Μαϊ Βίκτορη με τον Ρένο Τσακούρα, Γκρέι Βουίζ με τον Σταυρνίδη, Γησιάναξ με τον Δημητσάνη, Νέστος με τον Χριστοφόρου, Ντέμαϊτ, Φιλίπα με τον Λίμπιο Γεωργίου, Ντάς Φορ Κάς με τον Μίνα Κωνσταντίνο, Μαλής με τον Ευτυχίου και Μιγιώτης Νέαρχος με τον Κωνσταντίνο Ιά. 11 συμμετοχές στην τέταρτη υποδρομία. Grey Wish, του αρέσουν έτσι οι αποστάσεις. Χάρη το έδειξε και η τελευταία του συμμετοχή που δεν είχε καλή διαδρομή. Θα το δούμε και στο βίντεο. Και τερμάτισε πολύ κοντά στους νικητές. Ο Νέστος, αν οδηγήσει, θα είναι καλός αντίπαλος. Φυσικά υπάρχει και ο Σερπε Κρίς, ο οποίος στην τελευταία συμμετοχή του οδήγησε από τον Νέστο. Να δούμε αν ποιος από τους δύο θα οδηγήσει αυτήν τη φορά, θα αποκτήσει περισσότερες πιθανότητες. Εντάξει, το είδαμε και σε μια περίπτωση να έρχεται από τη δεύτερη τρίτη θέση ο Νέστος, σε μια από τις συμμετοχές του. Ίσως ήταν στις 21 Φεβρουαρίου όταν κέρδισε ο Ταραξιπός. Ναι. Εντάξει, οπότε μπορεί να κάνει και μια αναμονή. Εντάξει, συμφωνώ για τον Grey Wish, φαίνεται καλό άλογο, ειδικά σε αυτή την απόσταση. Να πω και για ένα outsider που πιστεύω ότι βελτιώνεται αυτόν τον λόγο, είναι η Αχτής. Μάλιστα. 11 Φεβρουαρίου, Δεσποινάδωρα στην νίκη, Grey Wish στην τρίτη θέση, Νέσο στην τέταρτη, Dash for Cash στην δέκατη, Μαλή στην ένατη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί κίνηση τη πέμπτη υποδρομή με την πίσω στην Dash for Cash. Ενώ για την πρωτοπορία, αν προσπαθεί ο Νέστο από το μέσο του στίβου που είναι γρήγορο και παίρνει την πρωτοπορία και να οδηγήσει στον όμιλο μπροστά από την Αμφίπολη, η οποία προωθείται στη δεύτερη θέση. Ο Βεϊρόν τώρα είναι δεύτερο, Αμφίπολη είναι στη συνέχεια. Σε το είναι ο Βίτιζα, εξωτερικά ο Γκρέι Βουίζ. Πιο πίσω ο Δεσπινάτορα, Μιλιώδη Κίτα Μαλή. Και ο πίσω ο Δόκτωρ Τάτ, Ντάτ Φορ Κάσ στην τελευταία θέση. Στην πρωτοπορία ο Νέστο στα δύο μήκη από την Αμφίπολη. Έχουμε αργό ρυθμό. Ο Βεϊρόν, ο Βίτιζα είναι στην εσωτερική. Στη συνέχεια είναι ο Γκρέι Βουίζ. Με Μιλιώτη Σκίτα, Δεσποινάτορα, Μαλή, Dr. Touch και Dash for Cash στην τελευταία θέση. 900
Στην πρωτοπορία βρίσκεται πάντοτε ο Νέστος. Υπερέχει ένα μήκος της Αμφίπολης, ο Βίτης Δίας και ο Βεϊρόν πιο πίσω. Ο Γκρέγ Ουίσ ακολουθεί στη συνέχεια. Θα κοσάρει πάντα στην πρωτοπορία ο Νέστος. Τα τρία μήκη από την Αμφίπολη. Πιο πίσω ο Γκρέγ Ουίσ περνά δεύτερος αυτός τώρα. Πιο πίσω και ο Βίτης Δίας προσπαθεί να ακολουθήσει τον ρυθμό. Πεντακοσάρι Νέστος στην πρωτοπορία ο Γκρέγ Ουίσ. Πλησιάζει τώρα, είναι στο μισό μήκος, ο Βίτης Δίας είναι στα δύο μήκη. Στη συνέχεια αναπτύσσεται ο Δεσπινάτορα στην τέταρτη θέση, τετρακοσάρι. Με τον Γκρέγ Ουίσ να φαίνεται να ελέγχει το ρυθμό από τον Νέστο. Πιο πίσω προσπαθεί ο Βίτης Δίας να παραμείνει και ο Δεσπινάτορα κάνει καλό ανέβασμα. Γκρέγ Ουίσ κάνει επίθεση, όμως κάνει επίθεση και ο Βίτης Δίας. Τώρα και ο Δεσπινάτορα. Τέσσερα άλογα στην κούρσα με τον Δεσπινάτορα από την εξωτερική να φαίνεται να περνά στην πρωτοπορία. Και να ανοίγει τώρα τη διαφορά Δεσπινάτορα στα 2-3 μήκη. Προηγείται Δεσπινάτορα, είναι πολύ δυνατός, θα κερδίσει εύκολα. Βίτης Δίας περνά δεύτερος, Γκρέγ Ουίσ και Νέστος. Τετάρτη πορομία, Γκρέγ Ουίσ, Νέστος, Σέρπε, Κρίς Αχτής. Γκρέγ Ουίσ, Νέστος, Σέρπε, Κρίς Αχτής. 5-7-1-3, 5-7-1-3. Πέμπτη υποδρομία 1200 μέτρα, Πιπίλα με τον Χαραλάμπα Ανδρέου, Χαβάη Μάστερ με τον Καποδίστρια, Τρόμητη από Ελλάδα με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Οδύσσιας Πρόμης με τον Χριστοφόρου, Flying to the Moon με τον Μινά Κωνσταντίνου, Magic Bass Memory με τον Δημητσάνη, Victory Raid με τον Ρένο Τσακούρα, Healing Beauty με τον Γιώργο Μεσίτη, Queen Mirtu με τον Αδάμου, Red Fire με τον Ευτυχίου, Άλμισα με τον Σταυρνίδη και Bonaventura με τον Χατζη Παναγιώτη. 12 συμμετοχές της πέμπτης υποδρομίας είναι η απόσταση για τον Χαβάη Μάστερ. Μπορεί να διεκδικήσει την νίκη. Χάρη, εντάξει, έχουμε την Πιπίλα που εμφανίστηκε πρόσφατα. Καλή εμφάνιση. Μεγαλώνει λίγο η απόσταση. Φαίνεται ωστόσο ότι θα οδηγήσει την υποδρομία. Αν και υπάρχει και η Άλμισσα, η οποία είναι και χαμηλόβαρη και δείχνει λίγο βελτιωμένη στις δοκιμές της. Flying to the moon. Εντάξει. Είναι πολύ καλή κατάσταση. Αναμένεται να έχουμε τον ρυθμό. Οπότε το outsider ίσως αποτελέσει Flying to the moon. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε 21 Μαρτίου. Australian Dancer στην νίκη. Πιπίλα στη δεύτερη θέση, Hawaii Masters στην τρίτη, Οδύσσιας Πρόμη στην έβδομη, Magic Bass Memory στην έκτη θέση. Τα λόγα είναι στις θέσεις τους και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας. Για την πρωτοπορία φεύγει πολύ δυνατά η Πιπίλα και παίρνει την πρωτοπορία καθαρά μάλιστα από το Ρόδι Τέντζιου που ακολουθεί δεύτερος. Και όπως είναι ο Hawaii Master, έλα καλόν είσαι συνέχεια, Magic Bass Memory, ο Στρέλαντας είναι πίσω. Όπως και ο Οδύσσιας Πρόμη καθαρά στην πρωτοπορία, η Πιπίλα είναι στο 1,5 μήκος. Από το Ρόδι της Διούκ στα 2-3 μήκη είναι ο Χαβάη Μάστερ με την Έλα Καλόνι να ακολουθεί τέταρτη πεντακοσάρι. Με το Ρόδι της Διούκ να προσπαθεί να πιέσει την Πιπίλε, η οποία ωστόσο φαίνεται ότι έχει δυνάμεις. Στα 3-4 μήκη είναι ο Χαβάη Μάστερ, Έλα Καλόνι ακόμα πιο πίσω. Στρέλαντας τώρα προσπαθεί να βελτιώσει η θέση του Πιπίλα. Στην πρωτοπορία υπερέχει ένα μήκος του Ροδίτης Διούκ. Στα 4-5 μήκη είναι ο Hawaii Master. Τώρα κάνει το finish του Australian Dancer. Τελευταία 150 μέτρα είναι Πιπίλα να κρατά την πρωτοπορία. Στο ένα μήκος έρχεται με δύναμη ο Australian Dancer. Τώρα περάσει αυτός δεύτερος και με πολλές δυνάμεις μάλιστα ο Australian Dancer θα περάσει και θα κερδίσει άνετα τελικά Πιπίλα, Hawaii Master και Ροδίτης Διούκ. Πέμπτη φορμία, Πιπίλα, Χαβάη Μάστερ, Ατρόμητη από Ελλάδα, Flying to the Moon. Πιπίλα, Χαβάη Μάστερ, Ατρόμητη από Ελλάδα, Flying to the Moon, 1-2-3-5, 1-2-3-5. Έκτη φορμία, 1000 μέτρα, Τζούλιους Σίζαρ με τον Παύλο, Άκης με τον Ρένο Τσακούρα, Σαβάνα Αργυρό με τον Μαχητεβούνο Ερακλέους, Ακροαγία με τον Αντρέα Θανασίου, Μικρός Γιάνγκος με τον Χαράμα Ανδρέου, Σάρκη με τον Καποδίστρια, Χαβάη Μύρο με τον Μαχητεβούνο Δημητρίου, Κλέαρχος με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Ραπτάκης με τον Σταυρνίδη, Κρύο Ανέμι με τον Γιώργο Μεσίτη, Χαβάη Αλίσια με τον Μαχητεβούνο Γκαντσαλή, Μπολ Ντάνσερ με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου. 12 συμμετοχές της έκτης φορομίας, Χάρη. Λοιπόν, νομίζω έχω την άποψη ότι ο Άγγις είναι η απόσταση του αυτή, των χιλίων μέτρων. Αποδίδει, πιστεύω, το μέγιστο των δυνατών του στα χίλια μέτρα. Οπότε, αν διεκδικεί μια αξιόλογη νίκη, στην ταχύτητα της θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί Χαβάη Μύρο για να πρωταγωνιστήσει και αυτή. 25 Φεβρουαρίου, Baby Boo Boo στην νίκη, Άγγις στην τρίτη θέση, Ακροαγιά στην 8η. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί κίνηση τη 7η υποδρομία. Καθυστερεί η Σέξη στην αφεντηρία, ενώ παρέμεινε ο Νικόλαος για την πρωτοπορία. Χαβάη Σέξη από την εσωτερική παίρνει την πρωτοπορία και έρχεται η Θαλασσινή τώρα για να προωθηθεί στη δεύτερη θέση. Είναι κοντά και η Δημητρούλα. Στην συνέχεια τρέχει στην εσωτερική είναι η Baby Boo Boo, ενώ βελτιώνει θέση τώρα και ο Άκης. Έμεινε πιο πίσω ο Αρινός. Περνούμε το 800, με τη Θαλασσινή να περνά τώρα στην πρωτοπορία και να δίνει το δικό της ρυθμό. Και πίσω ο Άγγις περνά στη δεύτερη θέση, Hawaii 6 είναι στη συνέχεια, Baby Boom Boom Δημητρούλα στην συνέχεια, με Θαλασσινή
Στην πρωτοπορία προηγείται 2-0 του Άκη. Στη συνέχεια είναι Χαβάη 6 με την Baby Boo Boo και το Captain Manji που πιο πίσω. Τετραγωσάρι με τον Άκη να πιέζει πλέον την θαλασσινή. Χαβάη 6 και η Baby Boo σε καλή θέση. Σε τωρική ο Captain Manji με τον Άκη να περνά τώρα στην πρωτοπορία και να προηγείται η Baby Boo Boo. Έχει δυνάμεις, κάνει φινίσιο και Αταλάντη και από την εξωτερική 6. Μεγάλες μάχες με Baby Boo Boo να φαίνεται να περνά οριακά τον Άκη. Κάνει φινίσιο 6. Και ο πίσω Baby Boo Boo περνά στην πρωτοπορία τώρα και προηγείται. Baby Boo Boo και 6 στα τελευταία μέτρα. Baby Boo Boo θα κερδίσει 6. Άκης και Αταλάντη. Έκτη προμία. Άκης, Χαβάη Μύρο, Σάρκη Κλέαρχος. Άκης, Χαβάη Μύρο, Σάρκη Κλέαρχος. 2-7-6-8, 2-7-6-8. Έβδομη φορομία 1200 μέτρα. Αστρέο με τον Μαθητοβούνο Καράμανο. Κουίν Ίνα με τον Ρένο Τσακούρα. Κρυσμαϊτάτ με τον Χαρλάμπα Ανδρέο. Χιλιά με τον Παναγιώτη Ανδρέου. Ναύαρχο με τον Ανδρέα Θανασίου. Φουργούντιν Τζόι με τον Γεωργίου. Παναμέρα Μπόι με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου. Μάικ με τον Καποδίστρια. Όρτεν με τον Γιώργο τον Μεσίτη. Βέρσου με τον Γιάννη τον Μεσίτη. Βίτη Μάρο με τον Σταυρνίδη. Αυγούστα Γκλόρι με τον Αδάμο. 12 συμμετοχέ στην 7η υποδρομία. Κρίσμα μετά την είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Φαίνεται ότι θα διεκδικήσει για πάλι την νίκη. Έχει τον αριθμό 1 στο μηχάνημα κίνηση. Θα πρέπει να πιέσει ουσιαστικά για να έχει μια καθαρή διαδρομή το άλογο αυτό. Είναι σε καλή κατάσταση. Πιστεύω ότι ο Versus ευνοείται καλύτερα σε αυτή την απόσταση. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Και πιστεύω ότι επειδή θα έχουμε και ρυθμό, είναι ικανός να πρωταγωνιστεί σε αυτή τη φορά. Ναι, εντάξει, είναι δύσκολη υποδρομία, όπως είπες και εσύ για το start του κρίσμα ητά, το ένα θα αναγκαστεί να είναι υποπίεση συνέχεια βασικά, ναι. Συνέχεια υποπίεση. Εντάξει, το βλέπαμε και την περασμένη φορά, χάσαμε με πολύ μικρή διαφορά, σίγουρα διεκδικεί με αξιό στην νίκη. Να πω επανέρχεται ένα καλό άλογο στον όμιλο Κουινίνα, που σίγουρα πιστεύω ότι είναι υπολογίσιμη και εντάξει και ο Παναμέρα Πόη, ο οποίος έβαλε συμμετοχή στον ενεργητικό του, δεν ήταν άσχημος, πιο μικρή απόσταση και ούτε. 21 Μαρτίου πάμε να δούμε τον Νικόλα Συνίκη Αστέρο στην πρώτη θέση. Κρίσμα Ετάτ στη δεύτερη, Αχιλέα στην τρίτη, Μπουργούντι Τζόι στην όγδοη, Παναμέρα Μπόι στην ένατη, Μάικ στην τέταρτη, Βέρσο στην έκτη θέση. Προγράμματος. Έχει δοθεί εκκίνηση τη ένατη υποδρομία. Είναι οδηγήσει ο Κρίσμα Ετάτ. Από την αρχή όμως έρχεται εσωτερικά ο Παναμέρα Μπόι που θέλει να πιέσει για να διεκδικήσει την πρωτοπορία από τον Chris My Dad. Παναμέρα Μπόι και Chris My Dad, οι οποίοι θα οδηγήσουν την υποδρομία με τον Chris My Dad να παίρνει τελικά την πρωτοπορία από τον Παναμέρα Μπόι σε κάπως γρήγορο ρυθμό. Πιο πίσω είναι ο Ντόμινο Νικόλας, ο Αχιλέας, ο Αστρέος, ακόμη πιο πίσω έμεινε η Κιλκής με τον Μπουργούντι Τζόι, ακόμη πιο πίσω είναι ο Versus. Πάντα στην πρωτοπορία είναι ο Chris Maidat. Είναι στο ένα μήκος από τον Παναμέρα Μπόι. Ντόμνου Νικόλας Αχιλέας. Ο Αστρέος εσωτερικά θέλει να βελτιώσει θέση Κιλκής. Είναι λίγο πιο πίσω. Ακόμη πιο πίσω είναι ο Versus και η Μπουργκούντι Τζόι. Πάντα πρωτοπορία για Chris Maidat. Επανέρχεται ο Παναμέρα Μπόι και θέλει να είναι κοντά. Πιο πίσω προσπαθεί ο Ντόμνου Νικόλας. Ακόμη πιο πίσω εξωτερικά ο Αχιλέας προσπαθεί να κάνει ανέβασμα με τον Αστρέο εσωτερικά. Η Κιλκής, Μπουργκούντι Τζόι, Δαρδανέγια και Versus. Κάνει επίθεση ο Παναμέρα Μπόι δίπλα από τον Chris Maidat. Πιο πίσω ο Ντόμνου Νικόλας. Ακόμη πιο πίσω προσπαθεί τώρα ο Versus να αναπτυχθεί. Πάντα πρωτοπορία Chris Maidat, Παναμέρα Μπόι, Ντόμνου Νικόλας αρχίζει πλέον και πλησιάζει ο Αχιλέας ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Μπαίνει πρώτος στην ευθεία ο Chris My Dad που αρχίζει και πάλι και ξεφεύγει. Ο Ντόμινο Νικόλας προσπαθεί. Πιο πίσω είναι ο Αχιλέας, ο Αστρέος που κάνει finish. Chris My Dad στην πρωτοπορία. Ντόμινο Νικόλας ο οποίος προσπαθεί να πιέσει τα τελευταία μέτρα. Chris My Dad έχει το πλεονέκτημα. Ντόμινο Νικόλας στη δεύτερη θέση. Chris My Dad, Ντόμινο Νικόλας σε μια τελευταία προσπάθεια. Είναι δυνατός. Πλησιάζει ο Ντόμινο Νικόλας. Chris My Dad ανθίσταται. Chris My Dad και Ντόμινο Νικόλας πάνω στο τέρμα πολύ κοντά τα δύο άλογα. Chris My Dad και Ντόμινου Νικόλα στην ίστατη προσπάθεια στα τελευταία δύο άλματα. Προμία Chris My Dad, Κουινίνα versus Παναμέρα Μπόι. Chris My Dad, Κουινίνα versus Παναμέρα Μπόι. 3-2-17, 3-2-17. Από την προμία 1200 μέτρα. Αρμαγεδόν με τον Χαράλαμπα Ανδρέο, Φίλιππος Αλέξανδρος με τον Χριστοφόρου. Fly Start με τον Σταυρίδη, Φρέντερικ με τον Ρένο Τσακούρα, Κοναρίς με τον Μίνα Κωνσταντίνου. Νόμαος με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, Στιού με τον Ανδρέα Θανασίου, τα Κατάμ Λέτζον με τον Καποδίστρια, Νούρ με τον Παύλου και τα Ιέτη με τον Δημήτσανο. 10 συμμετοχές στην 8η υποδρομία. Χαρή. Επανέρχεται μια καλή φοράδα σε αυτόν τον ομιλό. Ξεκουράστηκε, έκανε καλή προετοιμασία η τα Ιέτη. Φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις να διεκδικήσει μια αξιόση στην νίκη.
Αρμαγεδόν θα προσπαθήσει να οδηγήσει, οπότε θα είναι και αυτός αρκετά υπολογίσιμος. Εντάξει, έστω και αν δεν μας άρεσε πάρα πολύ στην τελευταία συμμετοχή ο Dakar Legend, τον περιμέναμε να κερδίσει πιο εύκολα, νομίζω. Πιστεύω ότι είναι καλό άλογο και μπορεί να διακριθεί και με αυτούς τους αντιπάλους. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε 10 Δεκεμβρίου, καπετάν Ανδρών Κωνσταντίνη, Fly Star στην 6η θέση, Φρέντερικ στην 7η, τα ηγέτη στην 4η θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση στάρτ της υποδρομίας με αναπήδημα ο Έλα Δημοσίου αλλά και τα ηγέτη, η οποία μένει πίσω. Είναι στην πρώτη τελευταία θέση το σημείο αυτό. Για την πρωτοπορία προσπαθεί εσωτερικά ιδιοτιμία. Απ' έξω όμως έρχεται ο καπετάν Αντώνιος και ο Φρέντερικ με ιδιοτιμία να χάνει το διάδρομο και να είναι τώρα στη δεύτερη-τρίτη θέση μαζί με τον Φρέντερικ, αφού στην πρωτοπορία είναι ο καπετάν Αντώνιος. Τα ηγέτη είναι λίγο πίσω το φαβορί στο σημείο αυτό στην εσωτερική προσπαθεί να καλύψει. Σε γρήγορο ρυθμό στην πρωτοπορία είναι ο καπετάν Αντώνιος. Ιδιοτιμία με τον Φρέντερικ. Τα ηγέτη τώρα εσωτερικά θέλει να καλύψει. Πάμε για το 800. Πάντα μπροστά είναι ο καπετάν Ανδρόνικος. Διότι μία είναι πλέον στη δεύτερη θέση. Πιο έξω ο Φρέντερικ εσωτερικά. Προσπαθεί τώρα η Ταϊέτη να πλησιάσει εξωτερικά. Είναι και η Μαρίς Πάουερ. Πάμε για 500. Καπετάν Ανδρόνικος στην πρωτοπορία. Διότι μία θέλει να πλησιάσει. Είναι στα δύο μήκη. Πιο πίσω, Φρέντερικ Ταϊέτη εσωτερικά θέλει να κάνει ανέβασμα. Είναι πίσω όμως ακόμη. 400. Καπετάν Ανδρόνικο στην πρωτοπορία. Διοτιμία είναι στα 2-3 μήκη. Ταϊέτη είναι τρίτη με τον καπετάν Ανδρόνικο και την διοτιμία στα 3 μήκη. Καπετάν Ανδρόνικο έχει το πλεονέκτημα. Διοτιμία είναι στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω εσωτερικά προσπαθεί Ταϊέτη. Ο καπετάν Ανδρόνικο έχει το πλεονέκτημα από τη διοτιμία. Καπετάν Ανδρόνικο από την αρχή στην πρωτοπορία στα 6 μήκη. Καπετάν Ανδρόνικο θα κερδίσει εύκολα. Διοτιμία πιο πίσω. Μαρίς Πάουερ και τα ηγέτη. Όλοι προμήνα τα ηγέτη Αρμαγεδόν, Φρέντερικ τα κατάμ Λέγεν, τα ηγέτη Αρμαγεδόν, Φρέντερικ τα κατάμ Λέγεν, 10-1-4-8, 10-1-4-8. Ένα την τελευταία προμήνα, 1000 μέτρα, Φλάι Άριο με τον Ολύμπιο Ιωρίο, Μεσμεράς με τον Μιτσίδη, Κριστίνα με τον Καποδίστρια, Παδάμος με τον Σταυρούνιδη, Κάπτε Τσάκρο με τον Χριστοφόρου, Γάτα με τον Παύλου, Αυσανίας με τον Χαρλαμαντρέο, Ρογιάλ Πρίς με τον Μαθητή Βόλων Δημητρίου, Αθηναίος με τον Αντρέα Θανασίου, Respect με τον Μινάκο Σαντίνο, Ευρεπίδης με τον Δημητσάνη και Νικόλας Λαβ με τον Κυριακίδη. 12 οι συμμετοχές της 9ης υποδρομίας. Εντάξει, το είδαμε το σπριν των χιλιόμετρων πριν από μερικές μέρες, τα ίδια περίπου άλογα. Η διαφορά είναι ότι απουσιάζει ο Πασχάλης αυτή τη φορά. Γι' αυτό η μικρή στιγμή ίσως αποκτήσει ένα μικρό πλεονέκτημα από τον Respect. Φαίνεται να ξεχωρίζουν αυτά τα δύο άλογα. Έχουμε και τον Ευρυπίδη, ο οποίος επιστρέφει με σχετικά καλή προετοιμασία. Είναι χαμηλόβαρος στα 5 φέρλοξ. Εντάξει, χαμηλούσαν όντως τα κιλά της μικρής Τηλιάνας. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν είναι ο Πασχάλης, όμως είναι ο Respect που σε κάποιο σημείο νομίζω θα την, θα την πλησιάσει ή θα την πιέσει καλύτερα. Εντάξει, όμως πιστεύω έχει ένα μικρό πρόβλημα με την Κριστιλιάνα. Και ένα outsider, νομίζω το βλέπει και εσύ, Νίκολα Λαβ, με εξωτερική θηρίδα, μικρή απόσταση που τον ευνοεί, είναι υπολογίσιμο. Καλή. Καλώς και ο Νίκολα Λαβ. 14 Μαρτίου, Νίκολα Μάη στην νίκη, μικρή Στυλιάνα στην τρίτη θέση, respect στη δεύτερη. Έχει δοθεί εκκίνηση, παραμένει στην αφετηρία ο Σαρπ Θέο. Έχει καλή εκκίνηση ο Πασχάλης, αλλά και η μικρή Στυλιάνα. Ο Respect δεν είχε καλή εκκίνηση. Η στακτική εκκίνηση είναι στην τελευταία θέση το σημείο αυτό. Παρέμεινε στην αφετηρία, να υπενθυμίσουμε ο Σαρπ Θέο σε ταχύ ρυθμό. Η μικρή Στυλιάνα με τον Πασχάλη. Ο Respect που ψάχνει τα περάσματα τώρα για να περάσει αυτό στην τέταρτη θέση. Ο Παραθυνιακός είναι τρίτος. Εσωτερικά είναι και ο Νίκολας Βάλη. Μικρή Στυλιάνα με τον Πασχάλη. Τώρα ο Respect θέλει να περάσει αυτό τρίτος εσωτερικά του Παραθυνιακού. Πιο πίσω είναι ο Νίκολας Μάιλ, Ζάμπια Κουίν. Πάντα πρωτοπορία για την μικρή Στυλιάνα. Πάντα δίπλα είναι ο Πασχάλης. Ο Respect που πλησιάζει στην εσωτερική. Πιο πίσω ο Παραθυριακός και ο Νίκολας Μάιλ. Μικρή Στυλιάνα περί πρώτη στην ευθεία. Ο Πασχάλης. Ο Respect ψάχνει το διάδρομο. Πιο πίσω προσπαθεί τώρα και ο Νίκολας Μάιλ. Και ο Παραθυριακός μάχη μέχρι το τέλος. Με το Respect να κάνει επίθεση. Μικρή Στυλιάνα επιμένει με την μικρή Στυλιάνα και τον Πασχάλη να επιστρέφει. Αλλά απ' έξω ο Νίκολας Μάιλ. Είναι δυνατός ο Νίκολας Μάιλ για να περάσει. Πασχάλης στη δεύτερη θέση, μικρή Στυλιάνα και Respect. Ένα διπορομία, μικρή Στυλιάνα, Respect, Mesmerize, Nikola Dlav, μικρή Στυλιάνα, Respect, Mesmerize, Nikola Dlav, 3-10-2-12, 3-10-2-12. Λοιπόν, καλύτερα Γκανιά, δεύτερη προμία Γερατζώτης με το 2, τρίτη προμία Βροντίας με το 1, ένατη προμία μικρή Στυλιάνα με το 3, δεύτερη προμία Γερατζώτης με το 2, τρίτη προμία Βροντίας με το 1, ένατη προμία μικρή Στυλιάνα με το 3. Καλύτερα δίδυμα, δεύτερη προμία Γερατζώτης Γκάντι 2-4, τρίτη προμία Βροντέας Μάντιος 1-2, ένατη προμία μικρή Στυλιάνα Respect 3-10, δεύτερη προμία Γερατζώτης Γκάντι 2-4, τρίτη προμία Βροντέας Μάντιος 1-2 και ένατη προμία μικρή Στυλιάνα Respect 3-10.
2 outsider, 5η πορομία flying to the moon με το 5, 7η πορομία Παναμέρα Boy με το 7, 5η πορομία flying to the moon με το 5, 7η πορομία Παναμέρα Boy με τον αριθμό 7. Λοιπόν, Χάρη, ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Πριν την ολοκληρώσουμε, φυσικά να αναφέρουμε ότι έχουμε τις 9 μας πορομίες, καλό πρόγραμμα σχετικά με πολλές συμμετοχές που το καθιστά έτσι αμφίροπο το πρόγραμμα και πολλά μεταφέρομαι. Εντάξει, συνολικά παρουσιάζει ενδιαφέρον το πρόγραμμα. Όπως είπαμε από την αρχή, δεν έχουμε τα πάρα πολύ μεγάλα φαβορί. Εντάξει, και αν τα έχουμε, δεν σημαίνει ότι δεν είναι ενδιαφέρουσες οι υποδρομίες. Σίγουρα. Απλώς αναμένονται 9 αμφίροπες και πολύ ενδιαφέρουσες για τους κυνηγούς των μεγάλων κερδών που θα έχουν την ευκαιρία σε αυτή τη συνάντηση να διεκδικήσουν μεγάλα ποσά. Τέτρακας είναι 2.762, οπότε επειδή είναι και πρώτη πρωτομία, μπορεί να έχουμε ένα ποσό στις 8.000 περίπου. Μάλιστα. Το Jackpot 9 έχει ξεπεράσει τις 100.000, είναι 103.957 ευρώ το εγγυημένο και το Pick 6 εγγυημένο 12.835 ευρώ. Πολύ καλά. Μάλιστα, απλά να αναφέρουμε πριν ολοκληρώσουμε ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε το κύπελλο 1ης Απριλίου, πολύ καλή υποδρομία, την Κυριακή που μας έρχεται και θα λειτουργήσει και το μπουφέ. Μάλιστα. Την 1η του Απρίλη. Να το ανακοινώσουμε. Το ανακοινώσαμε και χθες στον υπόδρομο. Πολλές φορές το είπαμε. Ναι. Και σήμερα εδώ στην εκπομπή ότι θα έχουμε το μπουφέ, το καθιερωμένο μπουφέ, όταν έχουμε έτσι κάποιες καλές συναντήσεις, κύπελλα ή 1η του μήνα περίπου. Λειτουργάει και το μπουφέ στον υπόδρομο. 10 ευρώ όπως πάντα, επιχορηγημένα από τη Λέσχη. Πλούσιο μενού. Και πλούσιο μενού. Μπορούν όλοι να. Μεζανή στην αίθουσα των μελών εκεί πάνω. Και μπορούν οποιοδήποτε να μεταβεί στον χώρο για να απολαύσει. Έχουν την ευκαιρία και άλλοι Φίλιππινοι να μεταβούν στο μεζανή να δουν και την πανοραμική άποψη του υποδρόμου. Μάλιστα. Δεύτερο όροφο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είχαμε και απόψε. Καλό σας βράδυ.